Το που εξασφάλισε ο αντένα, το Blue Star Patmos, βρίσκεται ακινητοποιημένο από την πρόσκρουση στην Ξέρα στα νυχτά της Ιού. Οι άνεμοι φτάνουν τα 5 μποφόρ. Το πλοίο C-Jet έχει μόλις δέσει στην Πρίμνη και οι επιβάτες που φορούν σωσίβια μέσω του καταπέλτη επιβιβάζονται με ασφάλεια με τα μέλη των πληρωμάτων να προσπαθούν να τους βοηθήσουν. Λίγα λεπτά νωρίτερα ξεκίνησε η περιπέτεια για τους 205 επιβάτες του πλοίου, όταν την ώρα που ετοιμάζονταν να κατέβουν στην Ίο, ένας δυνατός ήχος προκάλεσε αναστάτωση και αγωνία. Εγώ είχα κατέβει στον γκαράζ, ήμουνα μέσα στο αυτοκίνητο. Ακούστηκε ένας θόρυβος ξαφνικά, σαν το μουγκριτό του σεισμού, ας πούμε. Φανταστείτε, το καράβι κινήθηκε αριστερά-δεξιά. Πέσαν οι άνθρωποι του πληρώματος κάτω και σταμάτησε. Οι μηχανές δουλεύανε, ρεύμα είχε. Τα λεπτά περνάνε και αφού το C-Jet έχει προσδέσει στο Blue Star, ξεκινάει η διαδικασία της μετεπιβίβασης. Ο άνθρωπος όμως κατάφερε και έδεσε πάνω στον καταπέλτη του Blue Star και μας κατέβασε λες και μπαίναμε από το λιμάνι. Λες και πηγαίναμε βόλτα. Στη συνέχεια οι επιβάτες φτάνουν στο λιμάνι της Ίου. Ένας-ένας βγαίνουν από το πλοίο. Ταλαιπωρημένοι, αλλά σίγουρα ανακουφισμένοι, αφού η περιπέτεια είχε έσει ο τέλος. We're pretty happy we're alive too. Τόσο χθες όσο και σήμερα, δίτες επιθεώρησαν τα ύφαλα του πλοίου για να δουν την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά την πρόσκρουση. Ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε στην περιοχή της προσάραξης. Ήμασταν μια ομάδα και με δίτες κιόλας. Ήμασταν οι πρώτοι που πέσαμε μέσα και κάναμε τη διερεύνηση κάτω των υφάλων. Βρήκαμε αρκετά ρήγματα και αρκετές τρύπες. Εμείς αυτό που διαπιστώσαμε στο πλωριό βούλιαγμα, γρατζουνιά, ρήγμα όπως μπορούμε να το πούμε, ήταν γύρω στα 15 με 20 μέτρα, γύρω στα 10 με 15 μέτρα και στη μέση, το οποίο ήταν αρκετά μεγάλο αυτό, διαμπερές, φαινόντουσαν δηλαδή και οι σκάλες εσωτερικά. Υπάρχει το συνεργείο, υπάρχουν ζεμουσκά πλοία, υπάρχει μια ομάδα αντιρρύπανσης, και προσπαθούν βέβαια οι άνθρωποι να δουν πώς θα αποχωρήσουν το πλοίο. Οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών αναμένεται να διαρκέσουν αρκετές ημέρες.